Παιδιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας των ανθρώπων, για να εξελιχθούμε σε αυτήν εδώ την περίοδο και για να μάθουμε πώς μπορούμε να ζούμε με αγάπη, για να μάθουμε πώς μπορούμε να ζούμε ευτυχισμένοι, για να μάθουμε πώς μπορούμε να ζούμε χαρούμενοι, για να μάθουμε πώς μπορούμε να έχουμε αυτονία στη ζωή μας, να μάθουμε πώς μπορούμε να έχουμε ελευθερία στη ζωή μας. Όλα αυτά τα οποία αναζητά ο κάθε άνθρωπος, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους ανθρώπους είναι η ευτυχία, είναι η αγάπη. Και θα μιλήσω και για αυτά για τα δύο θέματα μαζί. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι? Γιατί πολλοί άνθρωποι ψάχνουν την αγάπη συνεχώς, αλλά δεν μπορούν εύκολα να την βρουν την αγάπη? Τι συμβαίνει και δεν βρίσκουν την αγάπη? Ή βρίσκουν σχέσεις αγάπης οι οποίες είναι ελλιπείς. Σχέσεις αγάπης οι οποίες δεν τους κάνουν ευτυχισμένους. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει, εδώ τώρα θα συνδέσω την αγάπη με την ευτυχία. Ψάχνουμε να βρούμε την αγάπη έτσι ώστε να είμαστε ευτυχισμένοι. Αγάπη, ευτυχία. Το αποτέλεσμα της αγάπης είναι η ευτυχία. Ουσιαστικά, η αγάπη που νιώθουμε για τον εαυτό μας είναι και η αγάπη που εισπράττουμε από τον έξω κόσμο. Είναι και η αγάπη που εισπράττουμε από τους ανθρώπους γύρω μας. Όσο πιο λίγο αγαπάμε τον εαυτό μας, θα το πω έτσι ακριβώς, όσο πιο λίγο αγαπάμε τον εαυτό μας, τόσο πιο μικρή θα είναι και η αγάπη που θα έρθει σε εμάς, που θα έρθει στη ζωή μας. Όσο πιο πολύ αγαπάω τον εαυτό μου, τόσο μεγάλη θα είναι και η αγάπη που θα έρθει μετά σε μένα στην καθημερινότητά μου. Η αγάπη είναι ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα, αλλά για να το βιώσω, για να έρθει η αγάπη, για να έρθει ο μαγνήτης αυτό στην πραγματικότητά μου, πρέπει εγώ να είμαι αγάπη. Πώς αν εγώ δεν είμαι αγάπη, πώς θα ελκύσω μια σχέση αγάπης? Και πώς γίνεται να είμαι εγώ αγάπη, πώς γίνεται εγώ να νιώθω αγάπη? Έχουμε πει ότι η καρδιά είναι ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, έχει ένα ισχυρό, πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Και αυτό είναι κάτι που θα το πω πρώτη φορά. Ηλεκτρικό πεδίο διαμορφώνεται από το μυαλό, από το νου. Μαγνητικό πεδίο διαμορφώνεται από την καρδιά. Η καρδιά έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο σε μαγνητικό πεδίο, παιδιά. Και όσο μεγαλώνει ο όγκος του μαγνητικού πεδίου, ή μάλλον η περιφέρεια του μαγνητικού πεδίου της καρδιάς, τόσο πιο εύκολα έρχονται τα πράγματα στη ζωή μου. Γίνομαι μαγνήτης και αρχίζουν και μαγνητίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να νιώσω και να βιώσω αγάπη για τον εαυτό μου. Πρέπει να κάνω ασκήσεις καθημερινές, με διαλογισμούς καθημερινούς, έτσι ώστε να νιώσω και να βιώσω αγάπη για τον εαυτό μου. Είναι εκείνη τη στιγμή που ξυπνάω και αρχίζω και εκφράζω την αγάπη μου μέσα μου. Νιώθω το συνέστημα της αγάπης από μέσα μου. Και αυτό το συνέστημα αρχίζει και πλημμυρίζει εμένα. Αρχίζει και πλημμυρίζει την ύπαρξή μου. Και τι γίνεται όταν εκείνη τη στιγμή αυτό το συνέστημα αγάπης αρχίζει και πλημμυρίζει την ύπαρξή μου? Το σώμα δεν αντιλαμβάνεται πλέον, δεν αντιλαμβάνεται μάλλον ποτέ χρόνο, παρελθόν. Αντιλαμβάνεται μόνο το παρόν. Αντιλαμβάνεται μόνο την παρούσα στιγμή. Και έτσι, δημιουργώντας αγάπη, αισθανόμενος το συνέστημα της αγάπης μέσα στην καρδιά μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει? Δημιουργώ μία μελλοντική πραγματικότητα για το σώμα μου, για την ύπαρξή μου. Δημιουργώ μία καινούργια πραγματικότητα για τα κύτταρά μου, για όλη μου την ύπαρξη, παιδιά. Έτσι διαμορφώνω ουσιαστικά τη ζωή μου. Έτσι διαμορφώνω ένα καινούριο μέλλον. Ένα καινούριο μέλλον το οποίο θα είναι κάτι μαγικό. Και μόλις αντιληφθώ, μόλις καταλάβω ότι αυτό το συνέστημα της αγάπης που εγώ έχω τη δύναμη να δημιουργήσω, εγώ είμαι ο συνδημιουργός, γιατί ουσιαστικά συνδημιουργώ, δημιουργώ την δημιουργία μαζί με τον Θεό, παιδιά. Μόλις αντιληφθώ ότι αυτό το συνέστημα είναι ένα συνέστημα το οποίο το κατέχω, δεν θα θέλω να βγω από αυτό το συνέστημα το οποίο εγώ δημιουργώ. Εγώ έχω τη δύναμη να φτιάξω αυτό το συνέστημα. Φέρνω
τη συνείδησή μου, η οποία η συνείδηση είναι επίγνωση. Φέρνω την επίγνωσή μου στην καρδιά. Και από εκεί αισθάνομαι κατά την ολό αυτό το συνέστημα, αυτό το μαγικό συνέστημα. Και θα εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει με τις σχέσεις. Ανάλογα τι αγάπη έχουμε για τον εαυτό μας, τι αγάπη νιώθουμε για εμάς, αυτή είναι και η σχέση η οποία θα έρθει στη ζωή μας, θα έρθει στην πραγματικότητά μας. Όπως είπα και πριν, έλλειψη αγάπης, έλλειψη σχέσεων ή καθόλου σχέση στη ζωή μας, ή έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπάνε λίγο, ή έρχονται άνθρωποι με τους οποίους κάνουμε σχέσεις εντελώς εγκεφαλικές. Σκεφτείτε λίγο αυτό που λέω. Κάνουμε σχέσεις οι οποίες είναι μόνο στο μυαλό μας. Και δεν αισθανόμαστε ουσιαστικά την αγάπη μέσα από την καρδιά. Που εκείνο είναι το σημείο το οποίο ακτινοβολεί και το οποίο μαγνητίζει τα πάντα. Και επίσης τι γίνεται. Περιμένουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση έτσι ώστε να βιώσουμε την αγάπη και να νιώσουμε αγάπη. Και ξέρετε, θα τη νιώσουμε την αγάπη και θα τη βιώσουμε την αγάπη με τη σχέση που θα έρθει στη ζωή μας. Αλλά ο χρόνος ο οποίος θα βιώσουμε την αγάπη αν την περιμένουμε να έρθει έξω από μας, θα είναι πάρα πολύ μικρό σε διάρκεια, παιδιά. Δεν θα έχει διάρκεια αυτή η σχέση. Γιατί? Γιατί δεν είναι ένα συνέστημα που εγώ έχω δημιουργήσει, αλλά είναι ένα συνέστημα που δημιουργήθηκε έξω από μένα. Γι' αυτό βλέπουμε τόσες πάρα πολλές σχέσεις οι οποίες είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι μαζί. Δεν περνάνε καλά, δεν έχουν αγάπη μετά από λίγο καιρό ένας για τον άλλον. Ζούνε απλά από ασφάλεια, από ανασφάλεια, ζούνε λόγω φόβου, ζούνε επειδή έχουν συνηθίσει να ζουν μαζί. Γι' αυτό βλέπουμε τόσες πολλές σχέσεις. Είναι μαγικό να είσαι εσύ αγάπη και μετά η αγάπη που θα έρθει μαζί σου θα είναι τόσο τέλεια, παιδιά. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω. Τώρα να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Πολλά παιδιά μου λένε ότι ξέρεις τι, έχω αρχίσει και βιώνω αγάπη για τον εαυτό μου και ενώ είμαι τώρα σε μια σχέση, είμαι μέσα σε μια σχέση, αλλά ο σύντροφός μου δεν μπορεί να βιώσει αυτή την αγάπη που νιώθω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν μπορεί να την νιώσει αυτή την αγάπη που ακτινοβολώ εγώ από μέσα μου. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, παιδιά, ότι ο ένας άνθρωπος μέσα στη σχέση αρχίζει και εξελίσσεται. Αρχίζει και εξελίσσει τη συνειδητότητά του. Έχει αρχίσει και ανεβάζει τις ποιότητες του, της αγάπης, της χαράς, της ηρεμίας. Και ο άλλος, και ο σύντροφος, ακόμα δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε εσείς που νιώθετε και βιώνετε έτσι μέσα σε αυτές τις σχέσεις είναι να δείξετε στον άνθρωπό σας πόσο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι είστε, να το δείχνετε καθημερινά. Και αν ο συνάνθρωπός σας ξυπνήσει και δει την ευτυχία που εσείς έχετε μέσα σας, την ευτυχία που εσείς βιώνετε μέσα σας, ίσως να θέλει να έρθει και αυτός σε αυτή την κατάσταση και να πει τι μαγικά νιώθεις, πόσο υπέροχο είναι αυτό να σε βλέπω με αυτόν τον, σε αυτό το συνέστημα, σε αυτή την κατάσταση. Και τελικά να θέλει να έρθει και αυτός σε αυτή την κατάσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να του δείχνετε πόσο ευτυχισμένος και χαρούμενος νιώθετε. Υπάρχουν όμως και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον συνάνθρωπό τους σε μια τέτοια κατάσταση ευδαιμονίας, έκστασης, γιατί είναι ουσιαστικά μια έκσταση, παιδιά, όταν νιώθεις την αγάπη για τον εαυτό σου, όταν βιώνεις την αγάπη για τον εαυτό σου και δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Γιατί αλλάζει το μοτίβο. Αλλάζει η συνήθεια στην οποία είχαν μάθει. Αλλάζει αυτό το οποίο είχαν συνηθίσει να έχουν απέναντί τους. Και ξεβολεύονται. Ξεβολεύεται το μυαλό. Ξεβολεύεται το συνέστημα. Ξεβολεύεται το συνέστημα από τη συνεχή διαδικασία το να μην περνάει καλά στη ζωή του, γιατί και αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία έχει βολευτεί το εγώ. Και το εγώ δεν θέλει να ξεβολευτεί. Δεν θέλει να χάσει τις σταθερές του και την ασφάλειά του. Το εγώ για να ξεβολευτεί, όπως έχουμε πει, πρέπει να δυσκολευτεί. Πρέπει να μείνει στην άκρη. Πρέπει να το παραμερίσουμε και να του πούμε ότι εσύ τώρα θα κάτσεις στην άκρη και εγώ θα αλλάξω μέσα από μένα. Και το εγώ πλέον δεν βολεύεται με αυτόν τον τρόπο. Και δυστυχώς αυτές οι σχέσεις πρέπει να τελειώσουν και να πάτε παρακάτω σε επόμενες σχέσεις.
οι οποίες σχέσεις θα σας κάνουν να νιώσετε καλά, θα σας κάνουν να νιώσετε όμορφα. Και όταν εσείς νιώθετε όμορφα για τον εαυτό σας, όταν είστε μόνοι σας, όταν είστε ελεύθεροι, τότε πιστέψτε με, αυτή η σχέση που θα έρθει μετά σε εσάς θα είναι καταπληκτική, θα είναι μαγική, θα είναι υπέροχη, θα βιώσετε κάτι μοναδικό. Αυτό που είμαι, αυτό ελκύω, αυτό που είμαι, αυτό έρχεται στη ζωή μου. Και ξέρετε, τελικά, οι σχέσεις δεν είναι για να περνάμε άσχημα με τους ανθρώπους. Οι σχέσεις δεν είναι για να περνάμε δύσκολα με τους ανθρώπους. Οι σχέσεις είναι για να είμαστε ευτυχισμένοι, για να είμαστε χαρούμενοι. Αυτό είναι η περίοδος στην οποία μπαίνουμε από εδώ και πέρα. Η περίοδος της συνειδητότητας στην οποία μπαίνουμε και εδώ και πέρα. Έχουμε μπει εδώ και καιρό, αλλά τώρα θα αρχίσει να μεγαλώνει αυτή αυτό που συμβαίνει. Οι σχέσεις πρέπει να είναι ομαλές, όμορφες, να είναι ευτυχισμένες, να είναι χαρούμενες. Τα πολλά προβλήματα δεν μας κάνουν καλό. Όπου συναντάμε πολλά προβλήματα, φεύγουμε. Δεν καθόμαστε σε τέτοιες σχέσεις. Δεν μας αρμόζει να είμαστε σε τέτοιες σχέσεις εφόσον συνειδησιακά έχουμε αρχίσει και εξελισσόμαστε. Αλλάζουμε εντελώς. Και δεν θέλουμε πλέον να ζούμε στην παλιά ενέργεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εμείς την ίδια την καινούργια ενέργεια, γιατί ξέρουμε πώς να τη δημιουργήσουμε. Όταν πλέον κάτι μας ταλαιπωρεί, το αφήνουμε στη ζωή μας. Και ειδικά στις σχέσεις. Δεν χρειάζεται τις σχέσεις αυτές να τις κουβαλάμε για πάρα πολύ καιρό μαζί μας. Παιδιά, θα ξαναμιλήσω για τις σχέσεις, θα φτιάξω και άλλα βιντεάκια. Έτσι, αυτό ήταν ένα βιντεάκι έτσι, για την αγάπη, για τις σχέσεις, για την αγάπη για τον εαυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μέρες μας, να φτιάχνουμε ωραίες σχέσεις, να φτιάχνουμε ευτυχισμένες σχέσεις μέσα στην καρδιά μας. Παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ. Έχω φτιάξει μια ομάδα στο Facebook, την οποία την έχω ονομάσει Ομάδα Συνειδησιακής Εξέλιξης. Όσοι θέλετε μπορείτε να με βρείτε στο Facebook George Condis και να μπείτε σε αυτήν την ομάδα. Μόλις έχει φτιαχτεί αυτή η ομάδα και θα έχει πολλά να κάνει, θα έχει πάρα πολλές εργασίες, θα εξελιχθούμε συνειδησιακά όλοι μαζί και θα βοηθήσουμε και άλλο κόσμο να εξελιχθεί συνειδησιακά, γιατί η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτή την περίοδο που ζούμε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου σας στέλνω την αγάπη μου. Είστε όλοι υπέροχοι. Να είμαστε.